επαυγούω εις το σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τη μείωση και ευσυνηγήτω στα καθήκοντά μου. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι. Καμπολιμός ο αληθινός και ο σύμφωνος, δευτεροφύγες παραπράτη και παραμόμα μία από αυτού μικρό, παραγιών ευδόξων και πανεπίμων αποστόλων, των ιεραρχών, των καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου και ανάπτυρος Σεραφείμας και Επισκόπου Μαναρίης, του Ενεοδορίου, του Παπαδοδού, Πολίτου και Προστάτητο, των Ιερά Μητροπολιτά του Διαναψάντων Αγίων, των Αγίων και... Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως εσάς που μας θυμάτε την ιερή αυτή ημέρα με την παρουσία σας. Δευτερεύοντος, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους δημοτικούς και κοινωνικούς συμβούλους και να ευχηθώ καλή θητεία να έχουμε επ' αγαθό των συμβουλητών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους για τον αγώνα που έδωσαν κατά την προεκλογική περίοδο. Ήταν ένας έντιμος αγώνας, πλην βέβαια κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων, πράγμα που δείχνει και το υψηλό επίπεδο των κατοίκων αυτού του Δήμου. Στην εποχή της απαξίωσης και του περιορισμένου ενδιαφέροντος για το κοινό συμφέρον, περίπου 400 άτομα και από τους τρεις συνδυασμούς έδεσαν τον εαυτό τους στην κρίση των συμπολιτών μας με γνώμονα την ανιδιωτελή προσφορά. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αλλά ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν σε όσους από αυτούς μέσα από ένα πραγματικά πολύ δύσκολο αγώνα κατόρθωσαν να εκλεγούν δημοτική σύμβουλη ή τοπική σύμβουλη ή πρόεδρο της συγκοινότητας τους. Εύχομαι να έχουν καλή και δημιουργική θητεία. Όλους αυτούς, αλλά και όλους εσάς, σας διαβεβαιώνω πως η Δημοτική Αρχή λειτουργεί υπεύθυνα, χωρίς αγκυλώσεις, νόματα, παρατάξεις και ταμπέλες. Μια αρχή για όλους τους παλαμιώτες. Και λέγοντας παλαμιώτες, εννοώ όλους τους κατοίκους του Δήμου Παλαμά. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου και στο συνδυασμό μας και ανανεώσατε τη θητεία μας στη διοίκηση του Δήμου μας. Η εμπιστοσύνη σας αυτή είναι μια ηθική ικανοποίηση για όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα που κατορθώσαμε τα 5 προηγούμενα χρόνια, ενώ παράλληλα μας γεμίζει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνέχεια του έργου μας. Στην πρώτη μας ομιλία, σαν ο εκλεγής δήμαρχος ακριβώς 5 χρόνια πριν, στην ίδια αίθουσα, είχα αναφέρει τότε πως στο τέλος της πενταετίας θα ήμασταν ευτυχείς αν μπορούσαμε να σταθούμε απέναντί σας λέγοντας «Κάναμε για τον τόπο μας λιγότερα από όσα θέλαμε, περισσότερα όμως από όσα μπορούσαμε». Με την ολοκλήρωση της πενταετίας είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε. Είναι πράγματι περισσότερα από όσα μπορούσαμε. Αν αναλογιστεί κανείς τη δυσκολή οικονομική κατάσταση του Δήμου όταν αναλάβαμε, αλλά και την περίοδο βαθιάς κρίσης σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο αξιών. Τα πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ που αποκληρώσαμε σε υποχρεώσεις που δεν δημιουργήσαμε εμείς, αλλά τις αναλάβαμε, έχοντας παράλληλα μειωμένους πόρους σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές περιόδους, σε ποσοστό που ξεπερνά το 65%, σίγουρα αποτελεί σαφή επιβεβαίωση όλων αυτών που καταφέραμε στο Δήμο μας. Στα 5-7 χρόνια που είμαστε στη διοίκηση του Δήμου, εργαστήκαμε βασιζόμενοι στις αρχές της εντυμότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας, αρχές τις οποίες θα υπηρετήσουμε πιστά και την επερχόμενη τετραετία, υλοποιώντας το πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Φίλες και φίλοι, με τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο Κλεισθένης στην τοπική αυτοδιοίκηση, επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε η σύγκληση και η συνεργασία μεταξύ των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, πάντα όμως με γνώμονα την ανάπτυξη και το συμφέρον του Δήμου και των κατοίκων του. Σαν Δημοτική Αρχή δεσμευόμαστε ότι δεν θα λάβουμε καμία απόφαση που δεν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακάπτοντάς το μέσω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρότι με τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο που έγιναν πρόσφατα, αυτό επιτρέπεται. Για μας, το ανώτατο όργανο στη διοίκηση του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας προσκαλούμε να είστε υποστηρικτές και συνοδοιπόροι στον αγώνα μας, στον οποίο δεν περισσεύει κανείς. Να είστε σύμμαχοι, καθημερινοί συνεργάτες, αλλά και καλόπιστοι κριτές του έργου μας. Κλείνοντας,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά στον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη της Αλαιότητας και των Αρβεσάνων, κύριο Τιμόθεο, για την παρουσία του και την ευλογία του στη σημερινή ορκομοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής, αλλά και για τη συνεχή του στήριξη. Με τη βοήθεια του Θεού, από σήμερα ξεκινάμε με το βλέμμα στραμμένο μπροστά για να αναβαθμίσουμε περισσότερο το Δήμο μας και να τον βοηθήσουμε εκεί που αρμόζει. Σας ευχαριστούμε όλους που μας τιμήσατε σήμερα από την παρουσία σας.